Έχει νεύρα, κυρία μου, ο κόσμος. Ούτε το καλάθι με τα λουλούδια δεν μπορεί να πετάξει με ηρεμία. Διότι όλα τα προβλήματα του ανθρώπου καταλήγουν στα χέρια. Και όταν τον νευριάζει το χέρι, πέφτει. Μπαμπί. Μόνο μία λύση υπάρχει, να τη δούμε, παρακαλώ. Σας παρουσιάζουμε τη λύση στα προβλήματά μας. Το νησί. Στην Πιναλόγκα. Κυρία μου. Πέθανε και το χταπόδι. Και ο καθένας εκφωνητής για το χταπόδι, αυτό που τον προφήτη χταπόδι, δέσποσε. Α, το χταπόδι, τον Πάουλ. Πέθανε. Δυστυχώς το χταπόδι. Ο Πολ πέθανε σε ηλικία, να το πω εγώ την είδηση που την ξέρω, 2,5 ετών. Ήταν ένας ήσυχος θάνατος, πέθανε κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν παρουσίασε ιδιαίτερες επιπλοκές. Έχουν πένθος λοιπόν στο Όμπερχάουζεν, στο ενηδρίο για το χταπόδι, έχουν ανοίξει και βιβλίο συλληπιτηρίων, έχω να σας πω. Ψόφισε ο Πολ. Το χταπόδι. Έφυγε το χταποδάκι μας. Ας είναι μαγαλακό το μακαρόνι, θα το σκεπάσει όλο. Αλλά όπως λέει και... Θα μείνω εάν δεχτείτε τους όρους μου. Του μάντο θα κάνω εγώ. Τελείωσες. Ρούχα τα βγώσεις. Δούνο του. Συμφωνείς? Τι δούνο του? Δούνο του. Πες το τώρα. Όχι, το δούνο του που λέμε. Τώρα μου το λες έτσι αργό και δεν το καταλαβαίνω. Στο λέει αργό και αργή να το... Ας το διάλογο παρακάτω. Έτσι θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Αυτό είναι ευτυχία, κυρία μου. Να έχει έρθει το δυνατού, να φύγει το δυνατού και να μην καταλάβεις τίποτα. Τώρα που είπαμε για φαΐ, πήρανε πάρα... Είπαμε για φαΐ. Πήρανε εστιατόριο που πήγαινε ο Καραμαλής και έτρωγε την Πέμπτη, άκου πλάκα. Πήγε, έκανε ένας ότι είναι τροφολόγος του Καραμαλή και ότι είχε κάτι αναγούλες ο Καραμαλής στο Λονδίνο. Και πήραν το Μάι αυτό που είχε φάει τους εστιατόρια την Πέμπτη. Και δες πως το δες. Υπάρχει ένα διατροφικό πρόβλημα το τελευταίο 24ωρο. Προς Θεού δεν θέλουμε να το συνδέσουμε την επίσκεψη. Απλά θέλουμε να το αποκλείσουμε εντελώς. Το ότι έχει να κάνει κάτι με την Πέμπτη το βράδυ. Φάγανε πολύ, φάγανε. Και όσο να είναι οι ποσότητες για 5 άτομα ήταν μεγάλες. Αυτός μου είχε πει για σουβλάκια του Μουγκούλεϊ που ξετρελάθηκε, του άρεσαν. Αυτό είναι χοιρινό ψαρονέφρι φιλέτο. Το κεμπάπ για ουτλού. Είναι κοιμάς μοσχαρίζιμωτός. Υπερέβαλε και εσείς τι θα βγάλετε τόσα μπροστά του, αφού δεν σταματάει. Γιατρέ μου, να ξέρεις κάτι, από τη στιγμή που με ενημερώνεις, ό,τι θελήσετε στο κομμάτι αυτό, δηλαδή, αν σε ανάρθω πρόεδρος ή οτιδήποτε, αν γνωρίζω κάτι, έχω μια άποψη, δηλαδή, και τι κάνει και τι δεν κάνει και αυτά, σε περίπτωση που ξανάρθει, να του προσφέρουμε αυτό. Εντάξει, θέλω να μην έχει πολλά φαγητά μπροστά του, γιατί ορμάει. Είναι κάτι που το βλέπετε, το ξέρετε. Δεν παίρνει χαμπάρι. Θα μιλήσουμε έτσι στην απλή λαϊκή. Δεν παίρνει χαμπάρι ο Άρχοντας. Κοιτάξτε, παραδένει και εγώ τώρα που είμαι 85 κιλά. Άμα σε θέλουν σε καλό φαγητό, θα δει τώρα το χειμώνα, εμείς θα έχουμε εκεί κουνίλια, κυφάδα. Είναι να μην έρθει ο πρόεδρος. Μην μου το κάνεις όμως αυτό, γιατί εμείς τον πρόεδρο να αγαπάμε τώρα. Άμα είναι να τον βάλεις σπηριά. Να μην πας, να μην κάνεις, γιατί κάπου θα πάει να πάει, δεν είναι? Όχι, δεν θα του βάλω τέτοια πράγματα προς Θεού. Απλά τώρα θεωρώ πως από τη στιγμή που έτρωγε εκεί το γιαουρτλού με το κεμπάπ του, ο Σολωμός ήταν υπερβολή. Ψάρι πάθανε στην αρχή. Μία μερίδα Σολωμό, ήταν 5 άτομα, το πήραμε για μεσέ. Είναι αλήξουρο. Δηλαδή, ακόμα μουρεύεται το γιαουρτλού. Δεν χωνεύει εύκολα και εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα που δεν μπορώ να τον εθνατήσω. Πουλάει έχει κακό μεταβολισμό. Εντάξει, όμως δεν είναι και κανένα παιδάκι τώρα να εξαλειπηγεί το φροντιστήριο. Να σου πω κάτι. Το άκουσες να το λέει τα χείλια του, δηλαδή είναι το κλασικό του. Φέρε μια λουκουμάδες να χωνέψουμε. Ναι, αυτός μου... Άντε, τώρα θα σου πω κάτι μεταξύ μας, έτσι, γιατί είσαι άνθρωπός του και εγώ είμαι από αυτούς που τον νεγουστάρουν πολύ και τον αγαπάω. Την ώρα που σηκώθηκε να πάει στο πάρκινγκ, τον έβλεπα τον άνθρωπο ότι όντως είχε φάρε, παιδί μου, είχε εκεί. Αλλά το ευχαριστήθηκε, δηλαδή τον έβλεπα ότι ήταν καλά. Δεν παίρνει χαμπάρι ο Άρχοντας, δεν παίρνει χαμπάρι ο Άρχοντας. Υπάρχει και η ακουστική τρομάρα που την έκανε εδώ, μη φεύγεις. Ο Γιάννης, ο δικός μας ο DJ, δουλεύει κι αλλού σε άλλη εκπομπή που εργάζεται. Του είπανε να βάλει ένα ρεμπέτικο. Μεσημέρι και βάζει ο Γιάννης το ρεμπέτικο και ακούνε οι άλλοι στον αέρα. Παρακαλώ, στήστε αυτή να ακούστε. Μπορεί να τη βάλετε, φέρετε και οι δύο κούπες. Κεράματα, ρε φίλε μου. Εδώ. Θέλω να ανοίξω το στόμα. Κάντο. Σε μια άκρη. Άνοιξε το. Άνοιξε το λίγο. Χρυσέ μου.
Λα. Πάει και η μάνα στο συσίτιο, ρε. Ένα μήνα τώρα. Θα κλείσουν τα εστιατόρια, θα ανοίγουν οι ενορίες στα τρόμη. Θα γίνει ο Αηδημίτης ένα εστιατόριο πρώτο. Θα βάλουν και κουβέρτες στα σασίδια. Θα βαράνε και καμπάνες για να μάνα τρώμε. Άμα το έχεις φτιάξει τώρα με τη σκορδά, θα είσαι ένα πρώτη μούρη στην Αθήνα, μα. Θα έχεις γίνει Λιάνγκας. Φλούβλι τον είπε το Λιάνγκα. Ένα διάστημα με γούστα ρε τρελά. Με έπαιζε, αλλά δεν υπολόγιζα. Την έβλεπα πολύ μπηκόμενα. Αλλά την πήρε το μέτρο και την αξιοποίησε. Σαν χωράφι παρατημένο που πέρασε μπροστά ο δρόμο είναι ρομα. Του χρόνου λέει, θα τη βάλουν να παίξει στο νησί. Και τι θα κάνει την προκυμαία. Θα παίξει τη λεπρή. Πας καλά ρε μα. Και ο Λιάγκας τι θα κάνει το βαργάρι. Α, μάρος δύο. Τι, έλα δύο, έλα. Έλα, τι, έλα, έλα δύο. Τι γίνεται ρε θύο. Κάτσε, κάτσε θύο. Και έτσι. Έτσι, κάντε και το σταυρωτό, έτσι. Ναι, και σε και με σένα γίνεται όλο το. Κάτσε, θείο. Έτσι, έτσι, έτσι βέβαια. Κάτσε. Έφερα τουλούμπες, χαλβά και φουντούκια. Να τα φάμε τον μπάγκαλο. Βέβαια. Ο μπάγκαλος δεν είπε τα φάγαμε μαζί. Εμείς φάγαμε αλλά τα χέσαμε, αυτούς τα κράτησε. Καλώς όρισα. Καλώς όρισα, καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε, πώς από πού. Η τηλεόραση είναι, είναι σαδιστές οι άτιμοι. Και εμείς είμαστε μαζόχες. Μαζοχιστές είμαστε εμείς. Γιατί το λέω αυτό. Τι το λέω αυτό, γιατί δεν ξέρω, κάθε μέρα δείχνουν φαγητά. Ο Κοσμάκης πεινάει, ψωμολυσάει ο Κοσμάκης. Πάει στις λαϊκές και παίρνει ντομάτες πεταμένες. Και κάνουν, μαγειρεύουν αστακούς, μουσι, σούσι, πώς ήταν αυτά πέρα. Και τράνε τον Κοσμάκη, το έχουν τράνε τον Κοσμάκη. Θα πάρω ένα πιάτο και θα πάω να σταθώ μπροστά από μια τηλεόραση. Και τι θα κάνεις. Θα τσιμπάω και θα τρώω. Πας καλά ρε θέα θα με τρελάνε. Τι είναι αυτά. Αυτό λέγεται, εκεί θα καταντήσει, μας καταντήσε ο Γεωργάκης και ο άλλος ο Κωστάκης. Αυτό λέγεται τηλεσυσίτιο. Τηλεσυσίτιο. Δηλαδή. Θα βάζεις το πηγαίνεις μπροστά στην τηλεόραση, θα πατάς το πιρούνι. Το κανάλι και να δω. Θες να φας το απόγευμα. Αέρα κομπανιστό. Αέρα κομπανιστό θα τρως. Άμα πότε θα βγει ο κόσμος να τους αρπάξει όλοι με τις κατσαρόλες. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδάκι μου. Δεν γίνεται. Έχετε και Χριστούγεννα, ρε θείο. Για να κλείνει κανείς. Τι να σου πω, τι έμαθα, έμαθα ότι έδειξες και την. Την κατίνα που είχες το αυτό δεν έδειξες. Την κατίνα δεν την έδειξα, πάει τελείως. Κατίνα, βέβαια. Ήταν καλή αυτή. Καλή ήταν η κατίνα, αλλά τελείως το σαλαμάκι, ρε παιδάκι μου. Δεν υπάρχουν λεπτά για σαλαμάκι. Να φωνάζω και το καό τι είναι. Την κατίνα πάει το σαλαμάκι, να φωνάζω καό τι είναι, σαλαμάκι. Δεν γίνεται.